του ηλίθιε. Σε μισώ. Πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Το κάνετε καταπληκτικά. Δεν ξέρω για τι πράγμα μου μιλάς. Σας μιλώ για αυτό το γράμμα. Έτσι όπως ψεύδεστε ότι δεν μιλήσατε μαζί μου στο τηλέφωνο, είμαι σίγουρη ότι εσείς γράψατε αυτό το γράμμα. Μάλιστα. Συγγνώμη λίγο να το διαβάσω. Μα αυτό το γράμμα είναι γραμμένο στην γραφομηχανή. Ναι. Ναι, και... Εγώ δεν έγραψα αυτό το γράμμα. Είσαι σίγουρη, μαμά, γιατί εγώ δεν το έγραψα. Τότε ποιος το έγραψε? Όχι, όχι, εγώ σίγουρα δεν θα έγραφα ποτέ ένα τέτοιο γράμμα. Ναι, εσείς το γράψατε. Α, ναι, για πες μου, σε τι βασίζεσαι και έρχεσαι να με κατηγορήσεις? Τι στοιχεία έχεις ότι έγραψα εγώ αυτό το γράμμα? Βασίζομαι στο ότι δεν θέλατε ποτέ να είμαι με το γιο σας και στο ότι δεν με αγαπήσατε και δεν με συμπαθήσατε ποτέ. Α, και νομίζεις, αγαπητή μου, ότι επειδή δεν σε συμπαθώ, θα πλαστογραφήσω ένα γράμμα παριστάνοντας το γιο μου? Θα ήμουν ικανή να κάνω κάτι τέτοιο? Όχι, αγάπη μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Νομίζεις ότι εγώ είμαι αλήτησα, όπως εσύ. Μαμά, μην μιλάς έτσι στην Κάρμεν. Μην την προσβάλλεις, σε προειδοποίησα. Της μιλάω όπως της αξίζει. Γιατί εγώ είμαι η Ινές Μπούστος Ορόντο Ντεντίας Ριβαρόλα. Και είμαι στο γραφείο μου και δεν θα επιτρέψω να έρχεται κάποια σαν αυτή να με προσβάλλει. Να αμφιβάλλει για μένα και να με κατηγορεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό θα ζητήσω και από τους δυο σας να φύγετε. Αμέσως από εδώ. Να με αφήσετε μόνη. Σου ορκίζομαι ότι δεν τελειώσαμε, μαμά. Πάμε. Γεια σου. Γεια σας, πώς είστε, παιδιά, καθηγητά? Πώς σας ήρθε ότι μου αρέσει ο Λεάντρο? Πώς πάψε, είναι δυνατόν? Πάψε, Μίλια, πάψε, είσαι ψεύτρα, ψεύδεσαι όλη την ώρα. Ψεύδομαι. Φτάνει. Μα αφήστε με τουλάχιστον να σας εξηγήσω. Τι, δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα, φύγε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να πιστέψετε το Χερμάν? Πιστέψτε τον. Γεια σας, κύριε. Τι συμβαίνει, Λουσιανά? Περνούσα και δεν φαντάζεστε πόσο στενοχωρήθηκα με όλο αυτό. Α, ναι, στενοχωρήθηκες. Ξέρετε γιατί σας συμβαίνει αυτό? Γιατί ερωτευτήκατε μεγαλύτερη σας. Και να σας πω κάτι, σας καταλαβαίνω. Γιατί κι εγώ μεγαλύτερό μου ερωτεύτηκα. Με συγχωρείτε. Λουσιανά. Τι ωραίο ζευγάρι που είστε, ε! Πραγματικά φαίνεται πως αγαπιέστε πολύ. Για να φιλιέστε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι που αγαπιέστε. Και χαίρομαι που φιλιέστε. Άντο. Μπρούνο. Οπότε κι εγώ θα δώσω ένα φιλί στο αγόρι μου. Με συγχωρείς, Ματίας, αν έκρινα λάθος. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Όχι, Πάτη, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ήσουν καταπληκτική. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερες να με φιλήσεις χωρίς να με φιλήσεις. Παρόλο που το φιλί δεν ήταν αληθινό, ξέρω ότι δυσκολεύτηκες πολύ. Πάμε για πατινάς, θέλεις? Εντάξει, εντάξει. Άντε, πάμε. Μου δίνεις μια χαρτοπετσέτα? Γιατί δεν σηκώνεσαι να την πάρεις μόνος σου? Καλά, εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να λείπουν οι ειρωνίες, φίλε, γιατί θα τα πάρω. Οκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθες να κάτσεις εδώ, αφού ξέρεις ότι δεν σε πάω. Κοίτα, φίλε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά δεν ήρθα να κάτσω εδώ για σένα. Σταματήστε και δυο, εντάξει. Ηρεμήστε. Εντάξει, σταματάω. Σολ. Πάμε. Μου φαίνεται του έχουν λασκάρει μερικές βίδες του Γκουίντο. Όχι, δεν του έχουν λασκάρει μερικές βίδες. Ναι, σίγουρα, είναι φαινόμενο τύπος. Όπως και να έχει, δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν τώρα. Ναι, ούτε κι εγώ. Και ούτε θέλω να προσποιούμε το κορίτσι σου. Παρόλο που το έκανα, τώρα δεν θέλω. Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να μείνουμε φίλοι. Καλά. Καλά, θα είμαστε φίλοι. Εντάξει, όμως δεν θα σταματήσω μέχρι να γίνεις το κορίτσι. Να το ξέρεις. Κάρμεν, ηρέμησε. Κοίτα πώς είσαι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Πάρε. Έτσι δεν κερδίζουμε τίποτα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Έλα.
Μα εσύ τρέμεις. Ναι, είμαι ταραγμένη. Είναι απέσιο αυτό που μου συμβαίνει. Σου ορκίζομαι, Λεάνδρο, πως λέω την αλήθεια. Τορκίζομαι. Έλαβα αυτό το γράμμα όπως τα άλλα που μου έστελνες εσύ. Τορκίζομαι. Με πιστεύεις, έτσι? Θέλω πολύ να σε πιστέψω. Στα αλήθεια θέλω να σε πιστέψω, Κάρμεν. Αχ, ναι, Χέρμαν, κύριε. Χέρμαν, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι τρομερό, δεν ξέρω τι να κάνω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αυτό που πρέπει να κάνετε, κυρία, είναι να καθίσετε και να αναπνεύσετε βαθιά. Όχι. Να σας βάλω ένα καφεδάκι. Και να διατηρήσετε πάνω απ' όλα την ψυχραιμία σας. Όχι, δεν θέλω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, δεν θέλω. Το ήξερα ότι θα συνέβαινε κάτι, ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μα γιατί το έκανα, γιατί? Ξέρετε, γιατί το κάνατε, για το καλό του γιού σας, κυρία. Ναι, αλλά αν το μάθει ο γιος μου, θα έρθει να με βρει και όταν συμβεί αυτό, εγώ θα είμαι χαμένη, γιατί το έκανα. Άστε με να σκεφτώ κάτι. Όχι, όχι, Χερμάν, δεν θα σκεφτείς τίποτα. Καλύτερα όχι, χρειάζομαι μία ιδιοφυή ιδέα. Μια χειρονομία, κάτι για να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Αχ, Θεέ μου, ποιος να είναι? Περάστε, περάστε. Γεια σας. Α, Μπιάνκα. Είναι εσύ, είτε. Ο Θεός να σε ευλογεί. Και σένα επίσης να σε ευλογεί ο Θεός. Ευχαριστώ. Μα, εγώ σας αφήνω. Αγαπητή μου, αγαπητή είναι Σίτα. Μου, Μπιάνκα, μπορώ να σε φιλήσω? Ναι, οι μοναχές φιλάνε είναι η Σίτα. Μα, αγαπητή είναι Σίτα, ήθελα τόσο πολύ να σε δω. Α, και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, Μπιάνκα. Ήθελα να σου μιλήσω, αγάπη μου. Όμως, τι είναι αυτή η τρέλα που πας στο μοναστήρι? Δεν καταλαβαίνεις ότι έτσι θα χάσεις ολοκληρωτικά το γιο μου? Όχι, ναι, Σίτα, έχω ήδη χάσει το Λεάνδρο. Κάνω τη μοναχή, παριστάνω τη μοναχή για να τον ξανακερδίσω, καταλαβες? Φτάνεις τη μοναχή, είπες? Ναι, Νεσίτα, αυτό ακριβώς είπα. Το μοναστήρι είναι παραμύθι. Α, δεν είσαι αληθινή μοναχή, δηλαδή? Αχ, Νεσίτα, σε παρακαλώ. Πίστεψες ποτέ ότι μπορώ να γίνω μοναχή? Α, τώρα ησύχασα πάλι καλά. Τότε Μπιάνκα, έλα εδώ, πλησίασε. Γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι, Νεσίτα, τι έγινε? Αχ, είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Αν αγαπάς πραγματικά το γιο μου, θα πρέπει να με βοηθήσεις. Να με βοηθήσεις. Ναι. Καρολίνα Βίλτσης, το top model. Α, ναι, είναι υπέροχη. Δηλαδή είναι πάνω κάτω ίδια με μένα. Με συγχωρείς, Άντο, αλλά εγώ τη βρίσκω πολύ καλύτερη από εσένα. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ, ξέρεις. Επιμένω, είναι εκθαμβωτική. Ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί τέτοια γυναίκα. Θέλω να τη ζητήσω αυτόγραφο. Κι εγώ θέλω. Κι εγώ θέλω αυτόγραφο. Έρχομαι. Πάω να τη το ζητήσω. Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Με συγχωρείς. Πολλά. Με συγχωρείς. Να. Ξέρεις αν η Καρολίνα μπορεί να μας δώσει αυτόγραφα? Τώρα έχει φωτογράφηση, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα αργότερα. Ρώτησε. Α, εντάξει. Mm. Να σου πω, δεν θα μπορούσες να πεις στο φωτογράφο εκεί πέρα να μου βγάλει και εμένα μερικές φωτογραφίες, γιατί είμαι μοντέλο. Θέλεις να μπεις στην παραγωγή? Ναι, είμαι μοντέλο. Καλά, από την Άρης εκεί στο βάθος. Ίσως κάποια στιγμή φανείς τυχερή και βγεις. Τώρα δουλεύουμε, ναι. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Ποιον παρακολουθείς? Το νεαρό με το μακρύ μαλλί, το βλέπεις? Ναι. Φώναξε τον, θέλω να του μιλήσω. Καλά, εντάξει, πάω. Δεν βρήκα το κουράγιο, κορίτσια, τρομοκρατήθηκα. Τι θέλετε να σας πω? Κοίτα, δεν νομίζω ότι τρομοκρατήθηκες. Ίσως να ντράπηκες, έτσι? Μπορεί. Γιατί τράπηκες όμως? Γιατί αν εγώ φιλούσα τον Ματίας και εκείνο δεν του άρεσε το φιλί μου, θα πέθαινα από την τροπή. Δεν θα το άντεχα, ε. Μα πατή, δεν θα σε έκανε ρεζίλιο, ο αδελφός μου δεν είναι τέτοιος. Καλά σου λέει. Όμως εγώ ξέρω πως νιώθει η Πάτη και κατά τη γνώμη μου ίσως αυτή να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή για να φιλήσει τον Ματίας. Ή ήταν? Ναι, μπορεί. Εγώ δεν το είχα φανταστεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και όταν ο Λεάνδρο μου είπε ότι ποτέ δεν κατάφερε να με ξεχάσει, εγώ του είπα για το γράμμα. Για το γράμμα που αυτός μου έστειλε και που έλεγε ότι δεν ήθελε να με ξαναδεί. Αυτό έλεγε? Τι κάθαρμα, Θεέ μου. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν έγραψε ποτέ αυτό το γράμμα. Πώς δεν το έγραψε? Δεν έγραψα εγώ το γράμμα. Όμως κάποιος πρέπει να το έγραψε, με καταλαβαίνεις? Ναι, 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 αλλά τα γράμματα πιανού είναι? Δεν τα αναγνώρισες? Είναι γραμμένο στην γραφομηχανή. Είμαι σίγουρος πως η μαμά το έγραψε.
Οπότε η Ινές προσπάθησε να σας χωρίσει. Τι σκύλα, Θεέ μου. Εκείνη δεν το παραδέχεται, το αρνείται. Αλλά παρόλο που το αρνείται, εγώ ξέρω ότι αυτή το έγραψε. Όμως δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Και τι σε ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει που πέρασα 14 χρόνια από τη ζωή μου πιστεύοντας ότι ο Λεάντρο δεν με αγαπούσε. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν πάντα τρελός για μένα. Το σημαντικό είναι πως μπόρεσα να της πω όσα ένιωθα και να της πω ότι είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Όπως την πρώτη μέρα. Ότι είμαι τρελός, πεθαίνω για αυτή. Αυτό είναι υπέροχο, επιτέλους. Μπράβο, μπράβο. Ναι, και εκείνη μου είπε ότι νιώθει το ίδιο. Ότι ποτέ δεν έπαψε να με αγαπά. Σου το είπε? Μου το είπε και δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι καλό μου έκανε. Ένιωσα ευτυχισμένος. Το καταλαβαίνεις ότι επιτέλους μπορέσαμε να πούμε ο ένας τον άλλον πως νιώθαμε. Αυτό σε μένα και εγώ σε αυτόν. Είπαμε πολλά. Δεν το πιστεύω ότι έφτασε αυτή η στιγμή. Τι καλά. Αχ, Αντρές. Συγγνώμη, σε πειράζουν όλα αυτά που σου λέω. Όχι. Μπορεί να μην το κατάλαβα, αλλά ίσως, δεν ξέρω, ίσως να σε ενοχλούν. Όμως τώρα πια είμαστε φίλοι. Φυσικά. Δεν είμαστε. Φυσικά. Είμαστε φίλοι, ε. Είμαστε φίλοι. Φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενη και θέλω να το πω σε όλους τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Σε σένα, στην Άσλεϊ. Να σου πω την αλήθεια. Δεν έπαψα να σκέφτομαι τον Λεάντρο ούτε για μια στιγμή αυτά τα 14 χρόνια. Γι' αυτό είμαι τόσο ευτυχισμένη. Θα το κάνεις, μικρέ, θα φωτογραφηθείς. Να φωτογραφηθώ? Ναι, ναι, γιατί βγαίνεις τέλειο στην κάμερα. Έχεις μεγάλη φωτογένεια, έχεις... Α, ναι. Περίμενε ναι. Λίγο. Να αλλάξω ναι. Φιλμ, εντάξει. Come on. Τι ήθελε αυτός ο τύπος? Να βγάλω κάτι φωτογραφίες, Σαντιάγκο. Με την Καρολίνα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν βγάλεις φωτογραφίες με την Καρολίνα, θα είσαι το ειδωλό μου από εδώ στην αιωνιότητα. Σαντι, σταμάτα. Τι έγινε, Μάικ? Σου είπα ότι δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα αρχίσεις να μιλάς με ποιον βρίσκεις μπροστά σου τώρα? Περίμενε μια στιγμούλα, δεν θα αργήσω. Μισό λεπτό. Με συγχωρείς, Καρολίνα. Μου δίνεις ένα αυτόγραφο, σε παρακαλώ. Φέρε μου. Στην Αντωνέλα, την πιο όμορφη και λαμπερή κοπέλα από όλες τις άλλες. Σε ευχαριστώ, Καρολίνα, σε ευχαριστώ. Θα κάνουμε τη φωτογράφηση. Ναι. Ωραία. Να σου πω, θέλεις να μπω κι εγώ στη φωτογράφηση? Είμαι μια θεά, είμαι στην καλύτερη στιγμή μου. Αφήσε όχι, με. Μικρή, όχι. Κάνε στην άκρη. Αν σε χρειαστώ, θα σε φωνάξω. Σε παρακαλώ, φύγε. Έλα, μικρέ, πάμε. Εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι? Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αγενής. Καρολίνα, να σου γνωρίσω τον Γκουίντο. Γεια σου, γεια σου, Καρολίνα. Μάικ, θα συνεχίσει να μου γνωρίζει κόσμο ή θα κάνουμε φωτογράφηση? Θα συμπεριλάβουμε τον Γκουίντο στις τελευταίες λήψεις. Εντάξει? Έλα, μικρέ, πάμε. Εσύ εδώ, Καρολίνα. Εσύ εδώ, έλα. Γκουίντο, πάμε. Εσύ εδώ. Αυτός είναι ο Γκουίντο που φωτογραφίζεται με την Καρολίνα Βίλτσης. Δεν είναι φοβερός? Είναι φοβερός, είναι πρώτος. Α, δηλαδή είναι Σίτα. Ήσουν ικανή να τα κάνεις όλα αυτά μόνο και μόνο για να τους χωρίσεις? Ναι, γλυκιά μου, ναι. Και θα έκανα πολύ περισσότερα πράγματα ακόμη. Είναι Σίτα, είσαι φοβερή, είσαι καταπληκτική, μάνα. Είναι Σίτα, καταπληκτική, αυτό είσαι. Ναι, γλυκιά μου. Εσύ ξέρεις τι μπορεί να θυσιάσει μια μάνα για την ευτυχία του γιού της. Ναι, τα πάντα. Εγώ, για να σώσω το Λεάντρο από τα νύχια αυτής της κατσίκας από την Παταγωνία, σου ορκίζομαι πως θα διέσχιζα την οροσειρά των Άνδεων με ψιλοτάκουνα. Είσαι φοβερή, ναι. Καλό αυτό με τα ψιλοτάκουνα. Ακρινά. Λοιπόν, είναι Σίτα, για να ανακεφαλαιώσουμε λίγο αυτά που μου διηγήθηκες. Ναι, ναι. Εσύ πρώτα υπέκλεψες τα τηλεφωνήματά της, έτσι, της Κάρμεν. Ακριβώς. Και μετά έγραψες πλαστά γράμματα παριστάνοντας ναι. Το Λεάντρο. Καλά τα λέω? Ναι, πολύ σωστά. Μια χαρά τα λες. Πέρασα μεγάλη λαχτάρα όταν είδα αυτή την κατσίκα εδώ στην πρωτεύουσα. Κατατρόμαξα. Δεν ήξερα τι ναι, να κάνω. Ναι, Σίτα, δεν ήταν και λίγο. Φαντάσου να το μάθει ο Λεάντρο. Θα γίνει έξαλλος. Θα σου κόψει την γλώσσα, γλώσσα σου. Δάκουσε τη γλώσσα σου. Γλώσσα μου, σε παρακαλώ. Είναι υπέροχο αυτό που μου είπε. Ναι, τέλει, είναι υπέροχο. Αλλά εξαιτία του τώρα έχω μπλέξει άσχημα, γλυκιά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να το εμποδίσω. Νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε με την Τωρίνα. Ποια Τωρίνα? Την αδερφή Τωρίνα. Την Τωρίνα μου. Την Τωρίνα σου, την καμαριέρα σου, ναι, την υπηρέτριά ναι, σου. Την υπαλληλό μου. Είναι καμαριέρα, αλλά είναι της απολύτου εμπιστοσύνης μου και επιπλέον είναι Σίτα. Έχει κάτι απίθανες ιδέες, πολύ έξυπνες. Ναι. Ναι. Πολύ καλά, τότε τηλεφώνησέ της.
τώρα. Έλα, φίλε, συνέχισε έτσι. Μπράβο, με ύφος, φίλε, τα πας μια χαρά. Μπράβο. Μπράβο, Γκουίντο, φαίνεται κιόλας ότι η Καρολίνα είναι το κορίτσι σου. Μπορώ να μάθω γιατί γελάνε, πού το βρίσκουν το αστείο? Δεν ξέρω, κάποιο αστείο θα πρέπει να του είπε. Είναι πολύ συμπαθητική η κοπέλα. Σε παρακαλώ, σιγά μην είναι συμπαθητικό αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τη βρίσκει συμπαθητική, Ζωζέ? Όχι, ειλικρινά, όχι, δεν μου φαίνεται συμπαθητική. Είναι πολύ όμορφη. Λίγο είναι. Όμως ξέρεις κάτι, όση ομορφιά έχει, τόσο μυαλό της λείπει. Μάλιστα, θα πω στην Αντωνέλα να την πάρει στον γκρουπ της. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έκανε αυτή η Καρολίνα Βίλτσης και έγινε διάσημη, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ τσόκαρο. Τσόκαρο, έτσι λες? Ναι, δεν το βλέπεις. Αυτή η κοπέλα δεν έχει στυλ. Ας το χαρεί τώρα, γιατί όταν γίνω εγώ διάσημη, δεν θα ξανανέβει ποτέ σε πασαρέλα. Ποτέ, ποτέ ξανά. Το βρίσκω τρομερό αυτό που μου λέτε. Είδα κάτι παρόμοιο σε μια σειρά της Νενέ Κασκαλά. Είδα κάτι παρόμοιο σε μια σειρά. Ναι, σε αυτή της Νενέ Κασκαλά. Συγγνώμη, ποια είναι η κυρία Νενέ Κασκαλά? Ποια είναι? Μα είναι Σίτα, πώς να μην σου θυμίζει. Είναι μια διάσημη σεναριογράφος από την Όπερα. Αχ, ναι, πάρα πολύ πετυχημένη. Καταπληκτική σεναριογράφος. Σκέφτομαι. Ένα λεπτό, Μπιάνκα. Πρέπει να την αφήσουμε να σκεφτεί. Α, καλά, Μπιάνκα. Κοίτα, μεταξύ μας, Μπιάνκα, νιώθω απέσια. Απέσια που διηγούμε αυτό το μυστικό που το κράτησα εδώ και τόσα χρόνια στην Τωρίνα. Έχετε μου εμπιστοσύνη, εγώ είμαι τάφος. Έχετε εμπιστοσύνη, είναι τάφος η Νεσίτα. Εκτός αυτού, είναι πολύ καλή σε αυτό. Θα δεις ότι κάτι θα σκεφτεί τώρα αμέσως. Μου το βρήκα. Έχω μια καταπληκτική ιδέα για σας. Ορίστε, έχει μια καταπληκτική ιδέα για μας. Λέγε. Δεσποινής μου, εγώ είμαι ένας πρώτης τάξης καλλιγράφος. Βέβαια δεν επιβάλλω, γι' αυτό σας πληρώνουμε τα λεφτά που σας πληρώνουμε. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτά τα γράμματα. Ναι, ναι, είναι πολύ εύκολο να αντιγράψω αυτά τα γράμματα. Ωραία, χαίρομαι γιατί θα σας βάλω να γράψετε κι άλλο γράμμα που θα λέει κάτι άλλο, αλλά με αυτά τα γράμματα, με καταλαβαίνετε? Ναι. Αγάπη της ζωής μου, κοίτα τι πράγματα του έγραφε η άτιμη. Πέθαινε για το Λεάνδρο, ήταν τρελή γι' αυτό. Συγγνώμη, πού το βρήκατε αυτό το γράμμα εσείς? Αυτό το γράμμα μου το έδωσε η Ινές για να μπορέσει να αντιγράψει ο μολυβογράφος από εδώ τα γράμματα της Κάρμεν. Καλλιγράφος, καλλιγράφος. Ακούσε με, Μπιάνκα, να πεις στον Αντρές ότι η ιδέα για τον μολυβογράφο ήταν δική μου. Α, δεν πες δική της ήταν. Πολύ καλά έκανες, Δωρίνα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Έρχεσαι μια στιγμή γιατί θέλω να σου πω κάτι. Βέβαια, τώρα. Δική σου ήταν, βέβαια, πώς μπορούσες. Ακούτε. Μου ήρθε μια καινούργια ιδέα. Ακού, θα την πάρω τηλέφωνο να έρθει. Σοβαρά μου μιλάς τώρα. Δεν το βρίσκεις καταπληκτικό? Είστε εδώ, ακνεπίστευτο. Θες να πεις. Καλά, σταμάτα, 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 σου λέω. Αντρές, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι θα θαυμάζω τόσο. Δεν ξέρω τι θα της πω, για παράδειγμα. Πώς θα συμπεριφερθώ. Ντορίτα, δεν θα πεις λέξη γι' αυτό μέχρι να έρθει. Θα έρθει εδώ. Θα έρθει εδώ. Να ξέρεις, θα λιποθυμίσω να έρθει εδώ. Θα έρθει εδώ. Θα έρθει εδώ. Αχ, λιποθυμώ. Σε ακούω, μαμά. Αχ, Λεαντρίτο, Λεαντρίτο. Η Κάρμεν θέλει να μας χωρίσει. Και εμένα με τρομάζει όλο αυτό που συμβαίνει. Σιγά, μην τρομάζεις τόσο. Όμως θέλω να μάθω την αλήθεια, να μάθω όλη την αλήθεια. Ναι, ναι, θα σου πω την αλήθεια, θα σου την πω. Και η αλήθεια είναι πως εγώ δεν έγραψα ποτέ αυτό το γράμμα που σου έφερε η Κάρμεν. Ποτέ. Όχι. Όχι, άνοιξε τα μάτια σου, σε παρακαλώ. Αυτό το γράμμα γράφτηκε σε γραφομηχανή. Τι απόδειξη υπάρχει ότι το έγραψα εγώ? Καμία. Καμία. Φυσικά. Όμως, όπως σου το λέω τώρα αυτό, πρέπει να ομολογήσω πως υπάρχει κάτι που σου έκρυψα. Μου έκρυψες κάτι, είπες? Ναι. Τι μου έκρυψες? Να, σου έκρυψα ότι εγώ έχω ένα γράμμα που μου έστειλε η Κάρμεν. Ή μάλλον που σου έστειλε εσένα, γόρι μου. Και αν ήξερες τι σου λέει σε αυτό το γράμμα. Τι λέει? Κοίτα, προτείνω να συναντηθούμε και οι τρεις μας και να το διαβάσουμε μαζί. Πώς σου φαίνεται? Μη μου πεις πως η Καρολίνα σου έδωσε το τηλέφωνό της γιατί θα πεθάνω. Φυσικά μου το έδωσε. Και της έδωσα και το δικό μου. Α, δεν το πιστεύω. Είσαι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Θα της τηλεφωνήσεις? Φυσικά όχι, παιδιά. Πώς θα της τηλεφωνήσω? Όχι, θα περιμένω να με πάρει εκείνη. Αχ. Πρωταθλητή. Ορίστε, αυτή είναι. Την τρέλανεσαι. Εμπρός. Γεια σου, Γκουίντο. Η Καρολίνα είμαι. Κοίτα, σε παίρνω γιατί το συζητήσαμε με τον Μάικ και φαίνεται πως είσαι γεννημένος γι' αυτό. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Σοβαρά το λες? Ναι, βέβαια. Δεν σκέφτηκες να ασχοληθείς ποτέ με αυτό? Ούτε κατά διάνοια, όχι. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ευκαιρία λοιπόν να το σκεφτείς τώρα. Εξάλλου έχεις τις προϋποθέσεις. Αποφάσισε το.
Αν τελικά σε ενδιαφέρει, θα σου δώσω το τηλέφωνο του ατζέντη μου να τον πάρεις για να φτιάξεις ένα μπουμ. Ναι, 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 φυσικά, θα το προχωρήσουμε. Εγώ είμαι έτοιμος για όλα. Ναι. Μου αρέσουν οι άνθρωποι με φιλοδοξίες. Θα φτάσεις πολύ ψηλά. Ορίστε, είναι εσύ το γράμμα που χρειάζεσαι για να λύσεις το πρόβλημά σου. Θεέ μου, τι ταραχή. Είναι απίστευτο, είναι ολόγια τα γράμματά της. Ναι, είναι εσύ, τα σκεφτήκαμε τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες, γι' αυτό μην ανησυχείς καθόλου. Όχι, όχι, δεν μπορώ να μην ανησυχώ κι αν τελικά το ανακαλύψει. Όχι, δεν θα ανακαλύψει απολύτως τίποτα, είναι εσύ, τα είναι όλα μια χαρά. Έτσι λες, αγαπητή μου. Ναι, έτσι λέω, όλα θα πάνε μια χαρά. Όμως δεν νιώθω καλά να πω ψέματα έτσι ξεδιάντροπα. Κοίτα, αυτό που νομίζω πως θα έπρεπε να κάνω είναι να πάω να πω την αλήθεια όχι, στο γιο μου. Όχι, Νεσίτα, την αλήθεια ποτέ. Η αλήθεια δεν λέγεται, κατάλαβες. Όχι. Όχι. Τι θέλεις, να μας νικήσει αυτή η παλιοκατσίκα ποτέ. Ποτέ είναι, Νεσίτα. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ είναι να πας πολύ ήρεμη, πολύ γαλήνια, σαν αληθινή νικήτρια, να δώσεις το γράμμα στο Λέανδρο και να συνεχίσεις μέχρι το τέλος, Νεσίτα, κατάλαβες. Σου είπε ότι έχει ένα γράμμα μου. Ναι. Είναι αδύνατον? Όχι, δεν είναι αδύνατον. Είναι πολύ πιθανόν, γιατί εγώ σου έστειλα ένα σωρό. Έγραψα πολλά. Σου έγραψα ένα σωρό. Ναι, αλήθεια μου λες? Ναι. Πολλά. Λοιπόν, ήταν. Η μητέρα μου έχει ένα συγκεκριμένο γράμμα. Ναι. Και θέλει να το φέρει να το διαβάσουμε μαζί. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ήταν ωραία τα γράμματα που σου έγραφα. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Είμαι λίγο ταραγμένη όμως. Κι εγώ το ίδιο. Όμως όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς. Περάστε. Πάω εγώ. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, γιέ μου. Γεια σας. Γεια σου. Ωραία. Είστε έτοιμοι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους? Ναι. Είμαι έξαλλη. Είμαι τρομερά θυμωμένη. Δεν το πιστεύω ότι δεν με είδε εκείνος ο φωτογράφος. Τελευταία, είναι σαν να είμαι αόρατη. Πρέπει κάποια να βγάλει CD. Παίρνουν την Ταμάρα. Ψάχνουν για μοντέλο. Παίρνουν τον Γκουίντο. Τι έχουν πάθει? Δεν με βλέπουν. Δεν μπορεί να είμαι τόσο άτυχη. Αχ, Λενάδα, σε λυπάμαι. Η αλήθεια είναι πως έχεις απόλυτο δίκαιο. Σαν να μην φτάνουν αυτά που σου συμβαίνουν, έχεις και το Ματίας που τα έφτιαξε με την Πάτη, τη χειρότερη εχθρό σου. Έχεις φρικάρει, ε? Σταμάτα, σταμάτα. Δεν θέλω να μου μιλάς για αυτούς τους δυο. Αντάλλασαν φιλιά στην πίστα του Πατινάς, μπροστά στα μάτια μου. Όχι, σοβαρά? Ναι, σοβαρά. Λοιπόν, λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ θα συνεχίσω να σκέφτομαι με την Καρολίνα Βίλτσης. Φακούντο, τι αφελής που είσαι. Νομίζεις ότι η Καρολίνα έχει κάτι που δεν έχω εγώ? Κοίτα, γλυκιά μου στρίγκλα. Δίπλα στην Καρολίνα Βίλτσης δεν πιάνεις μία. Στρίγκλα. Μπορώ να το διαβάσω? Μα φυσικά. Τα γράμματά σου είναι? Ναι, είναι τα γράμματά μου. Και είναι αυτό που σου λέω ότι μου λείπεις και ότι... ότι όχι, αυτό δεν... που μου λες ότι είσαι έγκυος από άλλον. Ωραία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, νομίζω. Στάσου, Λεάντρο, στάσου. Τι, Κάρμεν? Νομίζεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε μετά από αυτό το γράμμα? Νομίζω ότι μπορούμε, γιατί δεν έγραψα εγώ αυτό το γράμμα. Μου είπες πως ήταν τα γράμματά σου. Όχι, είναι ένα ακόμα ψέμα της μαμάς σου. Αυτό το γράμμα. Α, ναι, τι μου λες. Ο φάκελος λέει Μπαριλότσε. Η ημερομηνία ταιριάζει, όλα ταιριάζουν. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο, γλυκιά μου. Τον φάκελο τον έγραψα εγώ, το γράμμα όχι. Τι μου λες. Μα τι σύμπτωση, είσαι πολύ άκαρδη. Δεν είμαι εγώ η άκαρδη, εσείς είστε οι άκαρδοι. Πώς μπορείτε να ψεύδεστε με αυτό το γράμμα? Σε παρακαλώ, κάψε, σταμάτα. Δεν θα σταματήσω γιατί η μαμά σου ψεύδεται εσύ τόλος. Μα καλά, θα επιτρέψεις αγόρι μου να συνεχίσει να με λέει ψεύτρα? Εγώ ούτε θα επιτρέψω, ούτε δεν θα επιτρέψω τίποτα. Θέλω να μείνω μόνος. Αφήστε με μόνο μου. Τώρα θα μιλήσουμε οι δυο μας. Τώρα ποιος θα σταματάει τον Γκουίντο? Γιατί τον επέλεξαν κατά τύχη? Όχι, αλλά... δεν ήταν κατά τύχη, Ζωζέ. Ο Γκουίντο είναι πολύ καλός, γι' αυτό τον επέλεξαν. Εγώ συμφωνώ με τον Ματίας. Ω, Θεέ μου, θα το πάρει επάνω του. Εφιάλτης θα είναι. Δεν θα το πάρει επάνω του. Α, όχι. Συγγνώμη, έλα να σου εξηγήσω. Η φύση του Γκουίντο από μόνη της είναι να είναι αλαζόνας. Γι' αυτό δεν θέλω ούτε να φανταστώ πώς θα είναι τώρα. Δεν θέλει και πολύ για να το παίξει στάρ. Τώρα θα πιστέψει ότι είναι ο Αντώνιο Μπαντέρας.
Ούτε που θα μας χαιρετάει πια. Συγγνώμη, αλλά ο Γκουίντο δεν είναι τέτοιο, Ζωζέ. Α, όχι. Τι θα μου πεις, ότι του Γκουίντο δεν του αρέσει να το παίζει ωραίος? Ο Γκουίντο δεν το παίζει ωραίος. Ο Γκουίντο είναι ωραίο παιδί και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Όχι, καλά λες. Δεν είναι κακό να είσαι ωραίος. Το κακό είναι να είσαι ένα εγκέφαλος. Να με συγχωρείς, αλλά δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για το φίλο μου. Α, τι μας λες. Αυτό που σου λέω, Ζωζεφίνα, και θα σου ζητήσω όταν είμαι εγώ μπροστά να μην μιλάς έτσι για αυτόν. Μισώ τους ανθρώπους που μιλούν από μνησικακία. Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι μνησικακή? Δεν ξέρω, πίστεψε ό,τι θέλεις. Όμως τώρα με τα μοντέλα που θα τον κυνηγούν, ο Γκουίντο δεν θα σου ρίξει ούτε μία ματιά. Ας γελάσω. Ναι, γέλα. Γέλα και γέλα, γιατί μετά θα κλάψεις, Ζωζέ. Αυτό είπε. Γεια, Μάντι. Γεια σου, Σαντί. Πείτε μου την αλήθεια, τώρα που είμαστε μόνες, πείτε μου πού βρήκατε αυτό το ολόιδιο με το δικό μου γράμμα, γιατί αυτό δεν είναι δικό μου και το ξέρετε ότι δεν είναι. Μα αγαπητή μου, εγώ έχω πολλά μέσα. Με άλλα λόγια, παραδέχεστε κατά μούτρα ότι είναι πλαστό. Γιατί μου το κάνετε αυτό, Ινές, γιατί μου φέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί είστε έτσι, δεν σταματάτε ποτέ? Α, αγαπητή μου, είναι πολύ απλό. Έκανες λάθος. Έκανα λάθος. Μα ασφαλώς! Έκανες το λάθος να τα βάλεις μαζί μου. Είσαι πολύ αφελής έτσι. Μα καλά, πίστεψες ότι εγώ θα έδειχνα στο γιο μου το αληθινό γράμμα που του έστειλες? Όχι, αγάπη μου. Δεν είστε καλή, Ινές. Είστε κακός άνθρωπος. Είστε ένα σκουπίδι. Όχι, γλυκιά μου. Το μόνο σκουπίδι εδώ είσαι εσύ. Και σου υπενθυμίζω ότι ήμουν πάντα εχθρός σου. Δεν άλλαξε τίποτα. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Γι' αυτό πρόσεχε πολύ. Πρόσεχε πολύ. Φάε, φιλαράκο, φάε. Δεν έχω όρεξη να φάω. Πετρίνα, πάρτο. Είναι απίστευτο αυτό με το γράμμα, Λέανδρο. Είναι απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Αυτή είναι η λέξη. Απίστευτο. Ναι. Είναι απίστευτο που μου το έκανε αυτό η Κάρμεν. Η Κάρμεν, βέβαια, μιλάμε για την Κάρμεν. Τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή και γράφει τόσο σκληρά. Γιατί έγραψε λόγια. Ένα τέτοιο γράμμα και μετά το έστειλε? Τι νόμιζε? Ότι η μητέρα μου δεν θα κρατούσε το γράμμα? Πώς είναι δυνατόν? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Όχι, ούτε κι εγώ. Γράφει ένα γράμμα στη γραφομηχανή για να διαβάλει τη μητέρα μου? Όχι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Κάρμεν έκανε κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια, δεν το πιστεύουμε, γιατί είναι η Κάρμεν. Γιατί αν ήταν η Μπιάνκα, θα πιστεύαμε οτιδήποτε. Είναι ικανή για όλα. Όμως να γράψει γράμμα η Κάρμεν και να πει τέτοια πράγματα για την κόρη της. Λεάντρο, μπορώ να σου πω κάτι? Μη θυμώνεσαι, αλλά ξέρεις, εγώ πάντα πίστευα ότι η Πάτη είναι κόρη σου. Μαμά, τι έχεις? Τι έπαθες, μαμά? Τι έπαθες και κλαις έτσι? Τι έχεις? Όχι, τίποτα, μην ανησυχείς, δεν έχω τίποτα. Άρχισα να κλαίω για μια σαχλαμάρα και τώρα δεν μπορώ να σταματήσω. Δεν ξέρω τι έπαθα, δεν μπορώ να σταματήσω. Όχι, αχ. Περίμενα όλον αυτό τον καιρό για να σου μιλήσω, γιατί νόμιζα ότι δεν με αγαπούσες. Αλλά τώρα που ξέρουμε ότι η μαμά σου ήταν αυτή που μας χώρισε, τώρα μπορώ να σου μιλήσω. Και θα σου πω αυτό που φυλάω όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, πες μου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι... Τι? Ότι η Πάτη... Ναι? Είναι κόρη σου. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τι μου είπες? Η Πάτη είναι κόρη σου. Μα πώς μου λες κάτι τέτοιο έτσι με αυτόν τον τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Λέανδρος, να σε συγχωρήσω? Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω, είσαι εγωίστρια. Σου ζητούσα την αλήθεια συνέχεια. Εσύ μιλάς, αλλά ποτέ δεν λες αυτό που ενδιαφέρει εμένα. Ούτε αυτό που θέλω να μάθω. Κάρμεν, ξέχασε την Πάτη για πάντα. Αυτό το κορίτσι είναι εγγονή μου. Αυτό το κορίτσι είναι η οικογένειά μου. Θα σου την πάρουμε. Δεν θα μπορέσει να την ξαναδεί ποτέ όσο ζει. Ποτέ ξανά, ποτέ. 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 Ποτέ! 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 Μίλα, μαμά, πες μου. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι πως υπάρχει κάτι που σου έκρυβα εδώ και πολλά χρόνια και τώρα θέλω να σου το πω γιατί δεν αντέχω άλλο. Μου το έκρυβες? Τι μου έκρυβες? Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι πως ο μπαμπάς σου... Ο μπαμπάς σου είναι ο Λεάντρο. Τι ωραία που νιώθω, δεν φαντάζεσαι. Μαμά. Τι ανακούφιση που σου το είπα. Μαμά, ο Λεάντρο είναι τόσο
τόσο καλός, δεν του το είπες ποτέ αυτό? Όχι, Εύη. Ούτε σε εκείνο, ούτε σε μένα. Είσαι τρελή. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό, μαμά? Στην πραγματικότητα. Δεν μου είπες τίποτα. Όμως, γιατί σου δεν μου το είπες αυτό, μαμά? Σε μισό. Δεν πρόκειται να σε συγχωρήσω. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Έκανες αυτό σε μισό. Σε παρακαλώ, εγώ φταίω. Σε παρακαλώ, μη μου φέρεις. Γιατί μου το έκανες αυτό σε μισό? Γιατί μου το έκανες αυτό σε μισό? Μαμά, πες μου, δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις έτσι. Τι έπαθες, πες? Τίποτα, Πάτη. Αλήθεια, αγάπη μου, δεν έχω τίποτα. Μου πέρασαν όλα. Τώρα, έτσι όπως με είχες αγκαλιάσει, μου πέρασαν όλα. Δεν έχω τίποτα. Πώς σου ήρθε, πώς σου ήρθε να της ομολογήσεις ότι εσύ έγραψες το γράμμα, Ινεσίτα? Πώς μπόρεσες να κάνεις κάτι τέτοιο? Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Η αλήθεια είναι πως μου ξέφυγε, βγήκε από μέσα μου έτσι ξαφνικά. Ήμασταν οι δυο μας μόνες και με κοίταζε με εκείνο το υπεροπτικό βλέμμα που έχει. Έκανες ένα θανάσιμο λάθος, Ινεσίτα. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Τα κρατάς μυστικά μέχρι το θάνατο. Θανάσιμο λάθος. Συγγνώμη, δεν το έκανες και εμένα. Τότε γιατί με συμβουλεύεσαι, Ινεσίτα, αφού μετά κάνεις ό,τι θέλεις εσύ? Καλά, ένα λάθος έκανα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερό. Α, όχι. Και αν το πει τώρα στο Λεάντρο, τι θα κάνουμε? Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αδύνατον. Γιατί η Κάρμεν είναι τώρα εκτός παιχνιδιού. Και πώς είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί είδα το ύφος που πήρε ο γιος μου όταν διάβασε το γράμμα. Κοίτα, δεν ξέρουμε ποτέ τι θα μας ξημερώσει με αυτή την κατσίκα από την Παταγωνία. Έλα, ηρέμησε. Τελείωσε. Σου τορκίζομαι. Τελείωσε. Πάει πια. Νιώθω σαν ηλίθια. Γιατί δεν τόλμησα να φιλήσω τον Ματίας? Όμως, ειλικρινά, δεν ήθελα το πρώτο μου φιλί να είναι έτσι. Επειδή δεν είμαι το κορίτσι του. Αντωνέλα! Τι ρομαντικό! Η Πάτη το σχημόπαπο, από το ύφος που έχει, θα πρέπει να γράφει για το αγόρι της. Έτσι λες? Ναι, κοίτα την καλά. Ούτε και εκείνη μπορεί να το πιστέψει ότι ο Ματίας τη φίλησε σε αυτό το ιδιαστικό γεμάτο σιδεράκια στόμα που έχει. Α, εμένα μου προκαλεί τρυφερότητα η παιδικότητα που έχει, τόσο μικρή. Εκτός αυτό, εσύ δεν είχες ποτέ στη ζωή σου ημερολόγιο? Όχι, ποτέ δεν είχα, ούτε σκοπεύω να έχω. Όμως τώρα θέλω το ηλίθιο ημερολόγιο της Πάτη να πέσει στα χέρια μου. Και το θέλω τώρα, εντάξει. Δεν το πιστεύω ότι η Καρμενσίτα σου έκανε κάτι τόσο απέσιο, τόσο τρομερό. Τι... Ναι, ούτε κι εγώ το πιστεύω. Να σου γράψει ένα τέτοιο γράμμα, θα πρέπει να ήταν απελπισμένη για να γράψει κάτι τόσο απέσιο. Στην πραγματικότητα αυτό δεν τη δικαιολογεί. Δεν τη δικαιολογεί με κανέναν τρόπο. Και επιπλέον. Όχι. Έφτιαξε ένα γράμμα για να διαβάλει τη μητέρα μου. Ασυγχώρητο! Αυτό δεν το συγχωρεί ούτε ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός το συγχωρεί, γιατί αυτός που όλα τα συγχωρεί θα συγχωρήσει και την Καρμενσίτα. Λεάντρο, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ναι, βέβαια, ρώταμε. Από όλα αυτά που μου διηγείσαι, πρέπει να συμπεράνω ότι αυτό που θέλεις είναι να αφήσω τη πνευματική μου ζωή για να γυρίσω σε σένα? Πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις, να ετοιμαστούν όλα. Καθηγητά Μπαρκαρόλη. Α, τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ωραία, πολύ. Ωραία, μια και συναντηθήκαμε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Εμένα? Συγγνώμη, αλλά γιατί να με συγχαρείτε? Πώς γιατί? Έμαθα ότι η καθηγήτρια Εμίλια Εσκομπάρ είναι η κοπέλα του γιού σας, του Λεάντρου. Τι? Μα τι παραφροσύνη, τι είναι αυτό? Ποιος σας είπε αυτή την ανοησία? Αυτός εδώ ο φίλος μας. Όχι φίλος, όχι φίλος. Μα όχι, ένα αστείο θα ήταν. Κοιτάξτε, έχει πλάκα ως αστείο. Αλλά ειλικρινά, πώς σας ήρθε ότι ο γιος μου θα έκανε σχέση με την Εμίλια? Δεν το σκέφτηκα εγώ, αλλά αυτός. Πώς σου ήρθε κάτι τόσο τρελό? Εγώ επανέλαβα μόνο ό,τι μου είπαν, κυρία. Σε παρακαλώ, Χερμανσίτο. Δεν είναι ανάγκη να ακούς τα κουτσομπολιά που κυκλοφορούν. Όχι, δεν πρέπει να τους δίνει σημασία. Ναι, σωστό. Φυσικά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο γραφείο μου, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πραγματικά σημαντικό. Και τέλος τα κουτσομπολιά. Φυσικά. Δεν πρέπει να ακούμε τα κουτσομπολιά. Όχι. Αν είναι δυνατόν. Γεια σας, Μπαρκαρόλη. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, Μπαρκαρόλη, τι θα μου πείτε τώρα? Με πιστεύετε ή όχι? Κάρμεν, δεν μπορείς να φύγεις, γιατί αν φύγεις θα κάνεις το χατήρι αυτής της σκύλας, της Ινές. Ναι, αλλά δεν το αντέχω πια όλο αυτό, Ασλή. Όμως θα πρέπει να κάνεις υπομονή και να συνεχίσεις, κατάλαβες? Η Καρακάξα δεν θα μπορέσει να επιμείνει σε αυτό το ψέμα για πολύ καιρό. Ναι, αλλά εγώ δεν θα αντέξω. Δεν θα βρω τη δύναμη να συνεχίσω τη ζωή μου. Δεν θα μπορέσω. Κοίτα, φυσικά και θα βρεις τη δύναμη, Κάρμεν, ε? Γιατί δεν είσαι μόνη σου, είμαι εγώ μαζί σου. Και μαζί θα τους πολεμήσουμε.
Άντο! Άντο, μάντεψε, φιλενάδα! Λέγε, λέγε, τι! Ω, καλά! Άντε, έλεγε! Εσύ δεν ήθελες να πάρεις τα χέρια σου στο ημερολόγιο του Σπάτη! Ναι! Λοιπόν! Ορίστε! Πολύ ωραίο! Πώς το πήρες! Δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Σημασία έχει ότι το διάβασα και υπάρχουν πολλά πράγματα που σίγουρα θα σε ενδιαφέρουν. Α, γι' αυτό ναι, διάβασέ το και μετά θα τους το επιστρέψουμε. Ναι, θα το επιστρέψουμε. Ναι, βέβαια. Όχι, Μπιάνκα, δεν θέλω να εγκαταλείψεις την πνευματική ζωή ούτε και τη σχέση σου με τον κύριο. Για την ακρίβεια αυτό το είπα γιατί ήθελα να το ξέρεις. Τι κρίμα. Γιατί κρίμα. Τι κρίμα. Τι κρίμα για την Κάρμεν. Ναι, ναι, τι ναι, κρίμα για την Κάρμεν. Και επίσης ήθελα να σου το πω για χάρη της σχέσης μας. Φυσικά. Είμαστε φίλοι. Α, είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Ναι, ναι. Ναι, είμαστε φίλοι. Που δεν είναι και λίγο. Όχι, είναι πάρα πολύ. Ναι, που δεν είμαστε είναι και φίλοι. Λίγο. Βέβαια, είναι πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα. Τι συμβαίνει. Τίποτα. Ναι. Τι να συμβαίνει. Α, σκέφτηκα. Για ποιο θέμα μιλούσαμε. Για τη σχέση που τώρα. Ναι. Είσαι σίγουρος, Λεάνδρο, ότι δεν θέλεις να γυρίσω τώρα που συνέβησαν όλα αυτά, να ξαναγυρίσω σε σένα, να είμαστε μαζί. Όχι, Μπιάνκα, γιατί αυτό θα ήταν μεγάλη ασέβεια. Ναι, γιατί εσύ είσαι η δεύτερη επιλογή μου. Α. Όχι. Όχι, δεν θέλω να σε πάρω ως δεύτερη επιλογή. Α, βέβαια. Ναι, και επιπλέον υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για να είμαστε μαζί. Ποια είναι τα μεγάλα εμπόδια, δε. Να η σχέση σου με τον κύριο. Α. Εγώ δεν τον βλέπω πάντα το ίδιο. Όχι, όχι, Μπιάνκα. Τον κύριο τον νιώθεις. Είναι ένα κάλεσμα. Λιγάκι, ναι. Ναι. Το και νιώθω. Θέλω να μείνω και μόνος. Α, θες να μείνεις μόνος. Μπιάνκα, ναι. Ήρθε η μυστηριώτης γυναίκα. Τι πια? Η Τζούλια, η αληθινή. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε για καιρό. Ναι. Παιδιά, δεν χρειάζεται να προσποιείστε πια. Δεν υπάρχει λόγος. Ποιος προσποιείται, Αντωνέλα, για πες μου. Ναι, σωστά, ποιος προσποιείται. Ο Ματίας είναι το αγόρι μου, εγώ το κορίτσι του και... Ορκίσου μου ότι είσαι το κορίτσι του Ματίας. Ορκίσου μου ότι τον φίλησες. Ορκίσου το στη μαμά σου.